με τα πανωτά υπάρχουν δύο-τρεις ορολογίες οι οποίες είναι ξενικές για να μην καταλαβαίνει και πολύ, πολύ πολύ. Είναι επιστροφές, πρώτον υποτιμολογούν, άλλο δίνει το ταμείο, το υποτιμολογούν αυτό που φαίνεται στο ότι πληρώνει το εργαστήριο από το ΝΕΟΠΗ και μετά εκ των υστέρων έρχονται δύο φορές να τους κόψουν ένα ποσοστό από τις πράξεις που κάναμε. Αυτό έγινε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, δεν έγινε τώρα τελευταία. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι εργαστηριακοί να δουλεύουν και το 90% για να μην παραπάνω να επιστρέφονται στα στατιστικά ταμεία, στον ΕΟΠΗ. Και να δουλεύουν χωρίς κανένα όφελος. Το πράγμα έχει φτάσει στο τελικό του στάδιο, έχει φτάσει αυτό που λέει ο κόσμος, ο κόμπος του χτένι. Δουλεύουν κυριολεκτικά δωρεάν. Και αναγκαστήκαμε να κινητοποιηθούν τις προηγούμενες μέρες σε μια τριήμερη απεργία και τώρα σε μια πανελλαδική αόριστη διάρκεια. Επαόριστον λοιπόν θα είναι αυτό. Αλλιώς θα αναγκαστούν να κλείσουν τα δευτερία τους. Δεν μπορείς να σβάνεις την επιστημονική σου επάρκεια, το χώρο σου, όλα τα αναλώσιμα υλικά και να μην έχεις κάποιο όφελος, να δουλεύεις δωρεάν. Εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια θα κλείσουν και ο κόσμος θα αναγκαστεί, αν μπορέσει, να εξυπηρετηθεί τα ήδη ασφιχτιούντα εργαστήρια των νοσοκομείων. Μάλιστα. Από την τρίμερη αυτή κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε κάποια ανταπόκριση από το κράτος, από το Υπουργείο. Η απόλυτη κατανόηση. Αλλά μέχρι εκεί. Επί της ουσίας δηλαδή. Ένα αντίκρισμο. Από ό,τι αντιλαμβάνω. Πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Ναι. Δεν θα φορτωθεί όλο το μνημονιακό βάρος στις πλάτες των ιδιωτών ιατρών, οι οποίοι στον ιδιωτικό τους χώρο φιλοξενούν τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ. Δεν γίνεται, δεν το σηκώνει το βάρος αυτή τη πλάτη. Δεν είναι πίσω ότι παίρνουν λίγο ή θα μπορούσε να γίνει περισσότερο. Ουσιαστικά είναι μηδένοι από το σπίτι. Δουλεύουν, βάζουν τα λεφτά τους, βάζουν τον χρόνο τους, βάζουν τα εργαστήριά τους και δεν εισπράττουν τίποτα. Υπάρχει συμμετοχή από τους συναδέλφους στην κινητοποίηση αυτή. Απόλυτη. Mm-hmm. Απόλυτη. Δεν υπάρχει συμμετοχή μερική. Μια φορά λέμε το 20%, το 50%, το 60%, το 80%. Η συμμετοχή είναι μαζική. Και όπως τονίσατε και στην αρχή, είναι πρώτη φορά. Δεν λειτουργεί κανένα εργαστήριο. Mm-hmm. Επομένως και όλα τα ραντεβού που ήταν κλεισμένα μετατίθενται ή αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Και θα πρέπει τώρα, όπως λέτε, να μεταβούν στα νοσοκομεία προκειμένου να κάνουν τις εξετάσεις τους, ενδεχομένως να ξαναγράψουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλά δεν είναι. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να την κατανόηση του κόσμου, δηλαδή είναι πολύ, πάρα πολύ απλά και χωρίς τις περιστροφές. Δεν μπορεί ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών να συνεχίσει να δουλεύει κάπου. Δουλεύουν λοιπόν, εισπράττουν και τα επιδίδουν στο κράτος. Εισπράττουν ελάχιστα, τα οποία έρχονται σε ένα δεύτερο χρόνο να επιστρέψουν στο κράτος. Μάλιστα, μας λέτε ότι υπάρχει λοιπόν και μαζική έτσι συμμετοχή των συναδέλφων ως ιατρικό σύλλογο. Όχι μαζική συμμετοχή, μαζική σημαίνει 80. Mm-hmm. Μαζική σημαίνει 80. Καθολική λοιπόν. Απόλυτη. Συμμετέχουν όλα τα εργαστήρια του νομού και στην Ελλάδα, επειδή δεν έχω άλλο εγώ εικόνα του τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, εκεί θα μπορούσε κανείς να πει μαζική, δεν ξέρω. Αλλά στο χώρο το δικό μας εδώ, η συμμετοχή είναι απόλυτη. Mm-hmm. Τι περιμένουν τώρα, από την ίδια την κυβέρνηση να κάνει κάτι, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αυτό αν... Αυτό είναι ένα πρόβλημα, Καλό θα είναι να το πάρουν όλοι υπόψη τους, διότι σε ένα μήνα θα βρεθούν ορισμένοι όπου βρεθεί καθένας. Πρέπει να συμβάλλουν και ως συμπολίτες και ως αντιπολίτες σε όλος ο πολιτικός χώρος, όλος ο πολιτικός χάρτης στην επίλυση του προβλήματος. Δεν είναι θέμα κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό τώρα πια. Mm-hmm. Φάση που είμαστε, το μήνυμα απευθύνεται προς όλους. Από όποιο πόστο και αν βρεθούν, την επομένη ήταν εκλόγω. Δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία και σε μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη χώρων. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική λύση στο θέμα. Μια οικονομική λύση. Mm-hmm. Το θέμα είναι αμοιβώς οικονομικό, δεν πάει άλλο και καλύτερα να το λύσει ο καθένας ο οποίος έχει συνέστηση της ευθύνης και της καρέκλας στην οποία θέλει. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια. Άμεσο.
Δηλαδή να μην αντέξουν πλέον οι συνάδελφοι και να, να αναγκαστούν. Για, ναι. Για να γίνει κινητοποίηση των γιατρών και να γίνει χρόνια. Σε αυτό το επίπεδο, πανελλαδικό κοινωνικό τη συμμετοχή. Mm-hmm. Καταλαβαίνω λοιπόν το πρόβλημα. Δεν είναι έλα λίγο να το πάμε παρακάτω και να διεκδικήσουμε κάτι. Έχουν φτάσει άνθρωποι στο αποχώρητο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι, δεν είναι μικρά εργαστήρια τη γειτονιά, τα οποία έτσι αλλιώ είναι πιο ευάλωτα. Μιλάμε και για μεγάλα εργαστήρια, τα οποία απασχολούνται κάθε εκατοντάδε ανθρώπου, τα οποία συμμετέχουν στην απεργία. Άρα είστε και θέμα και των εργαζομένων, πολύ καλά το λέτε, που εργάζονται σε αυτές τις... Υπάρχει θέμα των ιδιοκτητών, mm-hmm. υπάρχει θέμα των εργαζομένων και υπάρχει και θέμα κυρίως και των ασθενών, mm-hmm. οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την υπηρεσιών των ιδιωτικών εργαστηρίων. Και τα νοσοκομεία μας, ξέρουμε, με την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύονται, έτσι. Τα νοσοκομεία. Ναι. Που θα πρέπει τώρα να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών των ασθενών. Να ασφιχτιούν, δεν είμαι σίγουρος. Ασφιχτιούν και δεν είμαι σίγουρος να το καταφέρουν. Και όπως είπαμε, η κινητοποίηση αυτή είναι επάριστον, λοιπόν. Και... και ξεκινάει από σήμερα. Για να δούμε, θα το παρακολουθούμε, κύριε Νικολαράκη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Καλά, καλημέρα μου. Και ελπίζω να υπάρξει μια λύση. Όχι κατανόηση. Δεν θέλουμε να μείνει στα χαρτιά, στην πράξη. Όχι, θέλουμε... ούτε στα χαρτιά, ούτε στην κατανόηση. Δεν θα είναι κατανόηση μια ωραία κουβέντα. Όπως σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να φύγει το πρόβλημά της, να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Λύσεις λοιπόν, εδώ και τώρα. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Νικολαράκη, την καλημέρα.